Ο Δήμαρχος Ματουδίου Γιώργος Τσαπουρνιώτης προχώρησε σε μια παρέμβαση κόλαφο σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Αποκάλυψε με στοιχεία το ολέθριο σχέδιο της κυβέρνησης για τις ακαινώσεις, το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ερήμωση και την ολοκληρωτική καταστροφή. Τα στοιχεία που έδωσε ο Δήμαρχος για το τι θα επακολουθούσε αν οι πολίτες υπάκουαν τις κυβερνητικές εντολές είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Ο Δήμος μας σκάει και από άκρη σε άκρη. Κοντεύουμε να φτάσουμε στα 400.000 στρέμματα καμένης γης, πάνω από 1.000 σπίτια κατεστραμμένα και με σοβαρές ζημιές. Δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να σωθεί η περιουσία του κόσμου. Καίγονται τα σπίτια στις παραλίες μπροστά στη θάλασσα. Καίγονται αυτοκίνητα, καίγονται επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει βοήθεια. Ο κόσμος, να φανταστούμε, έχει φύγει όλος από εκεί. Δεν έχει μείνει κανένας κάτοικος στην περιοχή ή όχι? Αν είχε φύγει, κύριε οικονόμου, αυτό δεν είναι σχέδιο, αυτό είναι ικανότητα. Αν είχε φύγει όλος ο κόσμος, δεν θα είχε μείνει κανένα σπίτι. Ο κόσμος έσυσε τα σπίτια. Γυρίζανε, μόλις παίρνανε φωτιά, γυρίζανε πίσω και σβήνανε τις αιστείες και κλειτώνανε κάπου στα σπίτια. Δεν θα έχει μείνει ούτε ένα. Έχουν καεί πάνω από 1.000 σπίτια. Εάν ο κόσμος δεν έκανε αυτή την κίνηση και άκουγε τις οδηγίες πυροσβεστικής, θα είχαμε καμένα πάνω από 10.000 σπίτια. Κύριε οικονόμου, τι θα έπρεπε να κάνει ο κόσμος? Να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια και να χάσει το σπίτι, την περιοσία του, επειδή κάποιοι άνθρωποι βάζουν στόχο μόνο την ανθρώπινη ζωή και τίποτα άλλο?